Ένα yeah. μικρό σχόλιο, κύριε Υποφάντη. Καταρχήν, βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα έχει ξεκινήσει η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, όχι για την πολιτική, αλλά για τα πρόσωπα που στελεχώνουν πολιτικέ θέσει. Και αυτό έχει μια σημασία για τον κόσμο που μα βλέπει και μα ακούει. Σε σχέση τώρα με την υπόθεση τη κυρία Θάνου, δεν ξέρω αν είναι αυτό πραγματικά το πιο σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί Κόσμο. Ωστόσο, επειδή έτσι κι αλλιώ έχει τεθεί. Ξέρετε, σημειολογικά, στη μπορεί, σημειολογικά μπορεί να παίζει πολύ ναι, σημαντικό ρόλο. Ναι. Έχει τεθεί, λοιπόν, στη δημοσιότητα. Αυτό που έχουμε να πούμε εμεί είναι καταρχήν για τι περιβόητε ανεξάρτητε αρχέ που έχουν θεσπιστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το Πασόκτη πρώτα ξεκίνησε. Δεν είναι τίποτε άλλο από μια προσπάθεια δημιουργία ψευδεστήσεων γύρω από, την, από το χαρακτήρα. Mm -hmm. Τη κρατική διοίκηση, ότι δήθεν είναι ανεξάρτητη, ότι είναι ουδέτερη, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Πάντω οι επικεφαλεί σου λένε από διακομματική. Ε... Θα σα πω, θα σας πω και αυτό. Εσείς. Η κρατική mm -hmm. διοίκηση, το κράτο δηλαδή, για να, λέμε, για να μιλάμε πιο απλά, έχει ιδιοκτήτη, είναι η αστική τάξη, δεν είναι ουδέτερο το κράτο, κανένα κράτο δεν είναι ουδέτερο, δεν υπάρχει ουδέτερο κράτο mm -hmm. και δεν μπορεί να υπάρξει και αυτό φαίνεται από μια σειρά αποφάσει. Φαίνεται, αν θέλετε, και από τα μνημόνια, φαίνεται από, από, πόσο γρήγορα, από το πόσο Η γρήγορα τρέχουν. 10 χρόνια κρίση μπορεί να αποφασίσει Θα σα πω: Τρέχουν πόσο γρήγορα τρέχουν οι υποθέσει των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων και πόσο αργά τρέχουν οι υποθέσει του, του απλού του, του κοσμάκη. Mm. Τώρα, σε σχέση με τι ανεξάρτητε mm. αυτέ αρχέ, να πούμε ότι. και για την κομματικοποίηση δηλαδή, ότι καταρχήν είναι μια πρόταση κάθε φορά τη πλειοψηφία. Στη Βουλή και η Βουλή, βεβαίω, με πλειοψηφία αποφασίζει κάθε φορά το ποιο θα στελεχώσει αυτή την, την προεδρία ή τη γραμματεία αυτή τη ανεξάρτητη θέση. Δεν είναι και τόσο Μες. πολύ mm -hmm. ανεξάρτητα όλα αυτά. Ε, σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι ε, δημιουργείται ένας νέος γύρος αντιπαράθεση από προσανατολιστική αντιπαράθεση. Σε κάθε περίπτωση, ε, ενοχοποιούμε τα πρόσωπα, τσακωνόμαστε για τα πρόσωπα. Υπόθηκαν ένα σωρό και τώρα και στην προηγούμενη συζήτηση που παρακολούθησα, αλλά για την πολιτική mm -hmm. που ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση, για παράδειγμα για το επιτελικό κράτος, για ένα νομοσχέδιο σοβαρό. Εκεί θα έπαιρνε να <Κι> την κυρία Σμόντερ. <Κι> σοβαρό, το οποίο συζητιέται σήμερα και αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί νομίζω ότι οι αντιρρήσεις ανάμεσα <Κι> στα κόμματα αυτά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο μεγάλες όσο υποστηρίζουν. Mm -hmm. Η έννοια του επιτελικού κράτου εισάγεται από τη Νέα Δημοκρατία όπω παλιότερα η επανίδρυση του κράτου για να γίνει αυτό το κράτο πιο αποτελεσματικό. Ωραία. Να, να γίνει... συμφωνήσουμε ότι δεν να είναι, κύριε Να συμφωνούμε ότι δεν είναι. Να συμφωνήσουμε. Να Νελή, πράγμα. Πράγμα. Για αυτό είναι την καλό, για, την το... είναι καλό, για την οικονομία τη συζήτηση. Όχι, συμφωνούμε. Αποτελεσματικό, ωστόσο, κύριε Υποφάντη, για ποιον. Ταλαιπωρεί του πολίτε, του ταλαιπωρεί. Αποτελεσματικό, λοιπόν, να είναι το Υπουργείο Παιδεία για να υλοποιήσει μια πολιτική η οποία εμπορευματοποιεί την εκπαίδευση. Αποτελεσματικό να είναι το Υπουργείο Υγεία για να εφαρμόσει μια πολιτική που εμπορευματοποιεί την υγεία και κάνει την υγεία, όλο και πιο ακριβό εμπόρευμα. Αποτελεσματικό να είναι το κράτο για να μαζεύει του φόρου και τα χαράτσια από τους πολίτες του πολίτε του. Για αυτήν την αποτελεσματικότητα νοιάζεται η νέα δημοκρατία και για αυτήν την αποτελεσματικότητα Άρθο. του κράτου δεν βγάζει κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά μόνο κάνει παρατηρήσει διαχειριστικού πάμε τύπου. Πάμε λίγο στο, στο άσυλο, από εσά κύριε Βίγκλερ. Από εσά. Εντάξει, τώρα το άσυλο μπαίνει σήμερα με, το, με. με ένα πολύ νομοσχέδιο. Στην Επιτροπή αυτή, γιατί στην Ναι, δικές ναι, δικές. ναι. Ε, μετά από εδώ, εκεί ακριβώ ε, θα πάω. Κοιτάξτε, το άσυλο είναι χαρακτηριστικό για να δείξει ποιε είναι οι προτεραιότητε τη νέα κυβέρνηση, τη νέα δημοκρατία στην παιδεία. Δεν είναι η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Δεν είναι η ελλείψη σε προσωπικό, σε υποδομές, δεν είναι η απαξίωση και η κατηγοριοποίηση των πτυχίων. Είναι το άσυλο. Γιατί το άσυλο θα πρέπει να καταργηθεί αυτό: το φοιτητικό, mm. το πανεπιστημιακό, το ακαδημαϊκό άσυλο, για να έρθει στη θέση του ένα άλλο άσυλο, το επιχειρηματικό άσυλο. Γιατί όπως είναι γνωστό, τα πανεπιστήμια ήδη βρίσκονται στην αγκαλιά, τη ζεστή των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών σχεδιάζουν σε πολλέ περιπτώσει τα προγράμματα σπουδών, τα οποία υποβαθμίζονται όλο ένα και περισσότερο σε κατάρτιση και επειδή λοιπόν δεν θα πρέπει αυτά να τα εμποδίζει κανείς, γι' αυτό θα πρέπει να καταργηθεί και Πας. το άσυλο έτσι όπως το γνωρίζαμε. Δεν τι, αξιοποιούμε ώρα. Γι αυτό, τι αξιοποιούμε ε, γι' αυτό, αξιοποιούμε, αξιοποιούμε μια σειρά από φαινόμενα, τα οποία υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν και όμως. Τα, φυσικά και υπάρχουν, είναι υπαρκτά, τα οποία όμως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ξέρετε. Δεν αντιμετωπίζονται όμω. Και, εν πάση περιπτώσει, η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά δεν ε, συχνάζουν μονάχα στα πανεπιστήμια, μέσα ή και γύρω από αυτά. Συχνάζουν και σε άλλε περιοχέ τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί κανένα άσυλο δεν εμποδίζει τι κυβερνήσει να την ε, αντιμετωπίσουν. Είναι υποκριτικό λοιπόν αυτό που συμβαίνει σήμερα, και νομίζω ότι. Ο κόσμος, ο λαϊκός κόσμος, καταλαβαίνει τη στόχευση αυτής ε, της διάταξης, ότι περικλεί, αν θέλετε, συνοπτικά αυτό το περιβόητο νόμος και τάξη.